θα πρέπει να δίνετε συμβουλές σε όλους εκείνους τους γονείς οι οποίοι νιώθουν ανασφάλεια, δεν ξέρουν το παιδί τους την ώρα που βρίσκεται στο κινητό ή στο τάμπλετ ή στον φορητό υπολογιστή, εάν είναι ασφαλής η πλοήγηση και αν τελικά κάνει κάτι επικοδομητικό ή όχι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, όπως το λέτε, κύριε Κουμαντάκη. Ζούμε μια εποχή όπου πραγματικά καταλάβαμε πόσα πολλά ωφέλη έχει η τεχνολογία και τι μπορεί να μας προσφέρει από το ηλεκτρονικό εμπόριο, την επικοινωνία που έχουμε τους ανθρώπους, το ότι μπορούμε να κάνουμε συναλλαγές μέσα από αυτό. Και πραγματικά αυτό είναι το πολύ θετικό που θα θέλαμε και να μείνει και μετά την καραντίνα, να κρατήσουμε όλες αυτές τις ψηφιακές υπηρεσίες που μας προσφέρει. Mm-hmm. Όμως ταυτόχρονα καταλάβαμε πόσο ανάγκη έχουμε αυτές τις ψηφιακές δεξιότητες, το να μάθουμε δηλαδή να το χρησιμοποιούμε προς όφελός μας και πώς τελικά είμαστε πολύ ευάλωτοι σε κάποιους κινδύνους που ενδεχομένως κρύβει, γιατί αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Όμως για να μιλήσω και με ένα παράδειγμα να καταλάβουν οι τηλεθεατές, από το πιο μικρό εργαλείο πριν το χρησιμοποιήσουμε θα διαβάσουμε τις οδηγίες χρήσης του. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε ένα αυτοκίνητο. Πριν το χρησιμοποιήσουμε, μας έχουν ενημερώσει από ποια ηλικία επιτρέπεται να το χρησιμοποιούμε και πώς θα το χρησιμοποιήσουμε, πώς θα βάλουμε μπροστά, πώς θα παρκάρουμε, πώς θα ανάψουμε τα φώτα. Δηλαδή, έχει κάποιες οδηγίες χρήσης. Και τέλος, δεν αρκεί ούτε η ηλικία, ούτε το να ξέρω να το χρησιμοποιώ πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει να λάβω και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ώστε να το χρησιμοποιήσω με ασφάλεια και να μην θέσω τον εαυτό μου σε κίνδυνο, ούτε τους άλλους. Να βάλω ζώνη, να κρατάω απόσταση, να μην πίνω και να οδηγώ. Ό,τι αφορά το διαδίκτυο, παρακάμψαμε και τα τρία αυτά βήματα και πήγαμε κατευθείαν σε μια χρήση που ήρθε πολύ απότομα, ειδικά στη χώρα μας, mm-hmm. και γέμισαν τα σπίτια ηλεκτρονικές συσκευές χωρίς να συζητήσουμε ποτέ για ποια ηλικία είναι, ποιες είναι οι οδηγίες χρήσης και ποια τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λάβουμε για μας και για τους άλλους. Σωστά. Άρα να φανταστώ ότι σε μια περίοδο που η επικοινωνία μας, η καθημερινή μας ενασχόληση περιτριγυρίζεται από το διαδίκτυο, όλοι ασχολούμαστε, όπως είπατε και εσείς, με τα τηλεφωνά μας, με τα τάμπλετ, ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι κίνδυνοι, ιδίως στην περίοδο της καραντίνας? Γιατί πολλοί είναι οι καλοθελητές, να τους πούμε έτσι, οι hackers, όπως μπορούμε να τους αναφέρουμε πολλές φορές, που θέλουν ένα κακό λογισμικό να παρέμβουν στην καθημερινότητα τη διαδικτυακή, τη δική μας ή των παιδιών μας. Ποιοι είναι λοιπόν εκείνοι οι κίνδυνοι και τι θα πρέπει τελικά, πώς θα πρέπει να συμβουλεύσουμε το γονιό, ένας ειδικός σαν και εσάς, ή το παιδί το οποίο ασχολείται με το διαδίκτυο σε καθημερινή πλέον βάση και κατάπαυστα? Ναι. Οι συμβουλές που θα δώσουμε διαφέρουν πάρα πολύ ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε από το μικρότερο. Όταν μιλάμε για παιδιά, σίγουρα δεν μιλάμε για βρέφη. Γιατί όλο και περισσότερο παρατηρείται οι ηλεκτρονικές συσκευές και οι οθόνες να γίνονται νταντάδες, babysitter για τα μωρά παιδιά. Δεν μιλάμε λοιπόν, σε αυτή την ηλικία είναι απαγορευτική η χρήση οθόνης. Ό,τι αφορά τα παιδάκια που είναι μέχρι την ηλικία των 6 ετών, όσο λιγότερη οθόνη χρησιμοποιήσουν, τόσο καλύτερο είναι για αυτά, διότι μπορεί να τους προκαλέσει διάσπαση προσοχής ή μαθησιακές δυσκολίες και φυσικά είναι πολύ επιρρεπής στον εθισμό. Από εκεί και πέρα, όταν ένα παιδί θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή, γιατί θέλει να αποκτήσει ψηφιακές δεξιότητες και έχει και πάρα πολλά πράγματα να κάνει που είναι χρήσιμα, από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε. Ένα κομμάτι είναι τα προσωπικά δεδομένα που πολύ εύκολα παραβιάζονται. Mm-hmm. Το ακατάλληλο περιεχόμενο. Πάρα πολλά παιδιά καθημερινά πάνω από 2 ώρες βρίσκονται στο διαδίκτυο και βλέπουν βίντεο. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλά αμέτρητα βίντεο, τα οποία είναι ακατάλληλα για παιδιά και φυσικά δεν μπορεί να γίνει έλεγχος. Χωρίς την επίβλεψη λοιπόν του γονιού, σε έρευνες έχει φανεί ότι τα παιδιά έρχονται πολύ συχνά σε επαφή με ακατάλληλο περιεχόμενο και μάλιστα πολύ συχνά δεν το αναφέρουν καν στους γονείς τους, ίσως και από φόβο μην τους στερήσουν τελικά την ηλεκτρονική συσκευή. Ένα άλλο, πέρα από τον εθισμό που σε αυτό είμαστε ευάλωτοι όλοι και τα παιδιά και οι ενήλικες, οι έφηβοι είναι μια πολύ ευάλωτη ομάδα αυτή την εποχή, διότι έχουν απομακρυνθεί από τις σχέσεις τους και οι σχέσεις πλέον έχουν γίνει διαδικτυακές. Αυτό είναι
φυσιολογικό και δεν είναι και κακό. Είναι πάρα πολύ καλό το ότι το διαδίκτυο τους δίνει αυτή την ευκαιρία. Όμως πολύ συχνά οι έφηβοι δημοσιεύουν δικό τους προσωπικό υλικό σε φίλους χωρίς να υποψιάζονται ότι αυτό πολύ εύκολα μπορεί να δημοσιοποιηθεί, να κοινοποιηθεί και να μείνει στο διαδίκτυο για πάντα. Ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών έχουν δηλώσει ότι μοιράζονται προσωπικό υλικό και αντιλαμβάνεστε τι εννοώ με προσωπικό υλικό, φωτογραφίες και βίντεο σε προσωπικές στιγμές που δεν είναι κατάλληλα ντυμένα τα παιδιά. Έτσι. Γυμνές φωτογραφίες δηλαδή, για να το πω, να καταλάβουν, ή βίντεο που τα μοιράζονται σε μια σχέση εμπιστοσύνης, η οποία αυτή η σχέση κάποια στιγμή μπορεί να τελειώσει και αυτό είναι κάτι που το ονομάζουμε εκδικητική πορνογραφία. Το παιδί θα πρέπει να αντιληφθεί ότι ό,τι δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο θα είναι εκεί για πάντα και θα μπορεί να το βλέπει ο οποιοσδήποτε. Από εκεί και πέρα, ο εθισμός είναι κάτι που αφορά όλους μας. Φυσικά τα μικρά παιδιά είναι πιο ευάλωτα λόγω του ότι παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια. Και ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ένα πολύ σημαντικό είναι και το όριο ηλικίας. Πάρα πολλοί, είναι λίγοι οι γονείς που γνωρίζουν ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν όριο ηλικίας. Έχουν το PEGI, που είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαβάθμισης, ναι, που δείχνει από ποια ηλικία και μετά αυτό το παιχνίδι είναι κατάλληλο για ένα παιδί. Όμως ελάχιστοι είναι οι γονείς που ενημερώνονται. Για παράδειγμα, ένα πολύ διάσημο παιχνίδι όπως το Fortnite είναι PEGI 12, ενώ είναι πολύ δημοφιλής στα εξάχρονα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικές οι πληροφορίες. Πολλοί γονείς, ενδεχομένως οι τηλεθεατές μας βλέπουν τώρα να μην το έχουν αντιληφθεί. Όμως πείτε μου κάτι τελευταίο, κυρία Καφτάκη. Μιλάμε για μια ορθή συμπεριφορά για να βάλουμε αναχώματα στον διαδικτυακό εθισμό και των ενηλίκων και των ανηλίκων. Αλλά από την άλλη, σας άκουσα προηγουμένως να λέτε ότι θα πρέπει να λιγοστέψουμε τις ώρες μπροστά στην οθόνη. Όμως, εδώ λόγω των καταστάσεων και των συγκυριών, έρχεται και το μάθημα εξ αποστάσεως που θα γίνεται, όπως όλα δείχνουν, σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό τελικά θα εντείνει την σχέση μεταξύ του ατόμου που βρίσκεται μπροστά στον υπολογιστή και τη χρήση του διαδικτύου. Κοιτάξτε, ένα θέμα είναι ο χρόνος μπροστά στην οθόνη. Σίγουρα θα μεγαλώσει ο χρόνος μπροστά στην οθόνη, όμως ναι, αυτός είναι ποιοτικός χρόνος και κανένα παιδί δεν εθίζεται στο να μπει σε μια εκπαιδευτική πλατφόρμα και να κάνει κάποια εργασία. Δεν είναι αυτά εθιστικές δραστηριότητες. Ίσα-ίσα που αποκόβει το παιδί, του μαθαίνει άλλα πράγματα δημιουργικά να κάνει. Άρα θεωρώ ότι για τους μαθητές το να συμμετέχουν στην εξαποστάσεως εκπαίδευση είναι πάρα πολύ καλό και δημιουργικό και ένας ψηφιακός πολίτης είναι καλό να την είμαστε έχει έτοιμοι, αυτή την ευκαιρία. Είμαστε έτοιμοι, είναι έτοιμο και το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και οι ίδιες οι οικογένειες. Νομίζω ότι ήμασταν πιο έτοιμοι από ό,τι περιμέναμε. Ναι. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί ότι τελικά οι Έλληνες πολύ γρήγορα μπήκαμε σε αυτό που λέμε ότι είμαστε ψηφιακοί πολίτες και είναι και μια τεράστια ευκαιρία θεωρώ και για τη χώρα μας να κατακτήσει τον ψηφιακό κόσμο, γιατί ήμασταν αρκετά πίσω σε όλο αυτό. Βλέπω οι ψηφιακές υπηρεσίες όπως το να παίρνει μια ηλεκτρονική συνταγή για φάρμακα ένας πολίτης, που χάρηκα που έγινε τόσο γρήγορα αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να διατηρηθεί. Ναι. Και επίσης, όπως έχουμε δείξει, μια πολύ μεγάλη υπευθυνότητα στην διαχείριση της πανδημίας και του κορονοϊού, ήθελα να δω να έχουμε την ίδια υπευθυνότητα και στον ψηφιακό κόσμο, διότι δυστυχώς παρατηρούμε ότι δεν συμπεριφερόμαστε το ίδιο στον πραγματικό και στον ψηφιακό κόσμο. Ως γονείς, Έλληνες γονείς, έχουμε τη φήμη ότι είμαστε υπερπροστατευτικοί. Προστατεύουμε τα παιδιά μας πολύ στον πραγματικό κόσμο. Ενώ παρατηρείται μια ελαφρότητα, να το πω έτσι, μια χαλαρότητα στον ψηφιακό κόσμο και ναι, θεωρώ ότι αυτό είναι κυρίως από άγνοια. Από άγνοια. Μάλιστα, πείτε μου και κάτι τελευταίο, επειδή κάνετε και πολύ σύντομα, κάνετε και κάποια, διεξάγετε και κάποια διαδικτυακά σεμινάρια, τα λεγόμενα webinars, που απευθύνονται βεβαίως σε γονείς, σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές, δωρεάν, αφιλοκερδώς, προκειμένου να συμβουλεύσετε, να δείξετε την ορθή οδό και χρήση του διαδικτύου. Θα συνεχιστούν αυτά για να γνωρίζει και ο κόσμος.
Ναι, να σας πω ότι ήταν η πρώτη φορά που έγινε Την webinar, προηγούμενη διότι εβδομάδα, έτσι. ακυρώθηκαν οι ομιλίες που κάνω διαζώσεις. Πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε πολύ καλή επικοινωνία με τους γονείς, είχαν πάρα πολλές απορίες. Οπότε υπόσχομαι ότι για κάθε ενδιαφερόμενο ότι τον επόμενο μήνα θα Μάλιστα. επαναληφθεί ένα τέτοιο webinar. Κύριε Καφτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για όλες Και αυτές εγώ σας τις συμβουλές ευχαριστώ. και χρηστικές πληροφορίες για την καθημερινή μας βάση πλέον, που περιτριγυριζόμαστε από το διαδίκτυο και τις πλατφόρμες. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Να είστε καλά.